Για σας το μείζον θέμα ποιο είναι? Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν οι πρόορες εκλογές, η δυνατότητα της κυβέρνησης να εξοφλήσει κάποιους λογαριασμούς, ρουσπέτ, παύλα ρουσπέτια που λέει ο κύριος Βορύδης, ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται το διάστημα που απομένουν μέχρι τις εκλογές, μπας και φέρει τα πράγματα έτσι και μειώσει τις απώλειες, ο έλεγχος της δικαιοσύνης, τι απ' όλα είναι? Το μείζον είναι να δει ο κόσμος μέσα και από αυτήν την αντιπαράθεση ότι επί της ουσίας αυτά τα δύο κόμματα οι ουσιαστικές στρατηγικές διαφορές δεν υπάρχουν. Το λέω αυτό γιατί, αν δείτε και από αυτή την αντιπαράθεση, ποιο είναι η ουσία της συζήτησης, είναι ότι συμφωνούν στο διορισμό της δικαιοσύνης από τις κυβερνήσεις, στην οποία συμφωνήσανε, το εφαρμόσαν και οι μεν και οι δε. Ο ένας δεν πήγε στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Κατά το Σύνταγμα γίνεται. Ναι, εντάξει, μα δεν πήγε στην αναθεώρηση. Δεν πήγε στην αναθεώρηση. Το Σύνταγμα το βάζετε και το ψηφίζετε με τις πλειοψηφίες σας. Και η μεν και η δε. Δεν φύτρωσε το Σύνταγμα. Ακολουθήθηκε ένας δρόμος όλα αυτά τα χρόνια. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ το βρήκε, το συνεχίζει και το προωθεί με όλες αυτές τις πανοκρουσίες περί αλλαγής του Συντάγματος κτλ. Στο διατάφτα και το ζήτημα της δικαιοσύνης είναι στη γραμμή των διορισμών κτλ. Αυτή είναι η ουσία για την όλη αντιπαράθεση. Η ουσία όμως είναι ότι αυτά τα κόμματα έχουν ένα κοινό σχέδιο, μια κοινή αντίληψη για την επόμενη μέρα. Και το λέμε αυτό γιατί γίνεται μια σύγκρουση, υπάρχουν δύο διαφορετικά μείγματα. Στη γραμμή μέχρι το 2060, υπερπλεονάσματα. Είδατε η αντίδραση περί η οικονομία γρήγορα να πάμε για εκλογές κτλ. Είναι ακριβώς γιατί περιμένουν στη γωνία και οι επιχειρηματικοί όμιλοι και ο ΣΕΒ και οι εφοπλιστές να τελειώνουμε με τις κάλπες και να προωθηθεί η αντεργατική επίθεση ακόμα πιο αποφασιστικά το επόμενο διάστημα. Τα νέα από το Eurogroup τη Δευτέρα ήδη συζητούν για δημοσιονομικό κενό και πρόσθετα μέτρα και η έκθεση της Κομισιόν στις 5 του λοιπόν, Ιούνιου. Είναι, ο δρόμος είναι χαραγμένος. Υπερπλεονάσματα και έτσι θα πάμε το επόμενο διάστημα και έχουμε και τροχιοδεκτικές βολές στους χώρους δουλειάς. Η κατάσταση στη ΔΕΠΑ με τις εργολαβίες που οι εργαζόμενοι αντιδρούν. Η κατάσταση στην Τράπεζα Πειραιώς που αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι έρχεται σουηδική εταιρεία να αναλάβει το τμήμα κόκκινων δανείων και βγαίνουν στον δρόμο ενάντια στους εργολάβους και στις απολύσεις. Είναι πολύ σοβαρές εξελίξεις και το λέμε ότι αυτός ο δρόμος την επόμενη μέρα τέτοιος θα είναι, με αντεργατικά μέτρα, με απολύσεις, με απληρωσιά, με πολύ σκληρές εξελίξεις και στο ζήτημα της φορολογίας και όλων, γιατί η διαπάλη για τη φορολογία, για το μείωση των φόρων είναι για το μεγάλο κεφάλαιο, όχι για το λαό μας. Από αυτή τη σκοπιά σήμερα λοιπόν λέμε ότι μπροστά στην κάλπη ισχυρό ΚΚΕ θα είναι η πραγματική απάντηση, γιατί νομίζουμε ότι σήμερα απέναντι σε αυτά τα κάλπικα διλήμματα, στην τρομοκρατία, στην προσπάθεια εκβιασμών, ο λαός μπορεί να τα ξεπεράσει και να υπερψηφίσει το ΚΚΕ. Μιλούν για το ύφος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η αντιλαϊκή του πολιτική που έθρεψε πάλι και δικαίως εμφανίζονται ως δικαιωμένη δίθεν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ, και σήμερα αυτή η αντιλαϊκή πολιτική θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα. Άρα χρειάζεται ισχυρό ΚΚΕ και ένα μήνυμα θα δοθεί και στους 5 δήμους, Χαϊδάρη και Σαριανή, η Καριά, ταυτόχρονα αποφασιστικά και στην Πάτρα και στην Πετρούπολη, για ισχυρό ΚΚΕ που θα είναι το μήνυμα την επόμενη μέρα ότι σας έχουμε πάρει χαμπάρι, το αντιλαϊκό σχέδιο θα το αντιπαλέψουμε και νομίζουμε η σχέση που έχουμε δημιουργήσει με ευρύτερο κόσμο, με έναν κόσμο που αηδίασε από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι εχέγγυο ότι μπορεί να αναπτυχθεί και μπροστά στην κάλπη στις 7 του Ιούλη. Μια παρατήρηση. Είπε ο